Ειδικότερα ο σεισμός στα Αρκανοφόρη, στην Κρήτη, στην κεντρική Κρήτη, έχει ιδιομορφίες. Mm-hmm. Που ναι, με τώρα, όπως βλέπουμε τους προηγούμενους μήνες, λέμε ότι έχουμε να κάνουμε με ένα γεγονός το οποίο πραγματικά εξελίσσεται με έναν βιώσιμο τόπο. Αλλά αυτό δεν μπορούσαμε να το φανταστούμε στην αρχή του φαινομένου. Γιατί έντονη σεισμική δραστηριότητα με μικροσεισμούς έχουμε σε δεκάδες περιοχές κάθε χρόνο στην Ελλάδα. Είχαμε και στο Αρκαλοχώρι και στη γύρω περιοχή. Αρχίσαμε λοιπόν με μια τέτοια διαδικασία, με δεκάδες μικροσεισμούς, οι οποίοι ουσιαστικά επεκτάθηκαν για τους δύο επόμενους μήνες. Mm-hmm. Είχαμε προς το τέλος Αυγούστου μια έξαρση του φαινομένου. Θεωρήσαμε ότι όπως γίνεται και σε δεκάδες άλλες περιπτώσεις στον ελληνικό χώρο, κάθε χρόνο επαναλαμβάνω, ότι θα έχουμε μια αντίστοιχη διαδικασία. Σιγά σιγά θα αποσβεστεί το φαινόμενο. Όπως για παράδειγμα έγινε με τον ομόχρονο σεισμό στη Θήβα, σεισμό στη Θήβα, σεισμική εξέγερση. Όπου εκεί είχαμε ακριβώς την ίδια ημερομηνία την αρχή της διέγερσης και τελείωσε ουσιαστικά το τέλος Σεπτεμβρίου, αρχές Οκτωβρίου, χωρίς να παρουσιάσει κανένα ουσιαστικά μεγάλο σεισμικό γεγονός όπως ήταν αυτό της 28ης Οκτωβρίου. Επειδή μιλάτε to the point, θα το πω έτσι όπως το λένε και οι νεότεροι άνθρωποι, θα ήθελα να δούμε και κάποια στοιχεία που μας έχετε παραχωρήσει όσον αφορά αυτή τη σεισμική δραστηριότητα στο σύνολο των σεισμών, αλλά και στο σύνολο των σεισμών άνω των 3 Ρίχτερ. Και θα πάω στις οθόνες για να τα σχολιάσουμε παρέα, κύριε Λέκα. Απλά και μόνο δεν έχω δυνατότητα να δω τι δείχνετε την κάθε φορά και θα μπορείτε να μου το περιγράψετε εσείς. Θα δούμε τον πρώτο πίνακα, κύριε Λέκα, που αφορά τους σεισμούς από την 1η Ιουνίου μέχρι και τις 8 Ενδεκάτου και αφορά το σύνολο των σεισμών, δηλαδή από τη στιγμή που υπάρχει μέτρηση, από την κλίμακα της μέτρησης μέχρι και τον μεγαλύτερο σεισμό των 5,8 Ρίχτερ. Και βλέπουμε ότι ενώ ξεκινάει η σεισμική δραστηριότητα τον Ιούνιο, έχουμε μία έξαρση μέσα στον Ιούλιο και μία κορύφωση τον Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο, όπου τα σεισμικά φαινόμενα πραγματικά δεν τα προλαβαίνουμε. Και θέλω λίγο το σχόλιο σας. Είναι ένα πρωτόγνωρο φαινόμενο για τα ελληνικά δεδομένα αυτό, τόσοι πολλοί σεισμοί? Δηλαδή, μετρούσαμε σεισμούς δεκάδες, ακόμα και μέσα σε ένα 24ωρο. Ακριβώς. Κοιτάξτε, δεν είναι πρωτόγνωρο φαινόμενο, γιατί μια τέτοια διαδικασία, για παράδειγμα, είχαμε το 1993-1992 στην περιοχή του Πύργου Ηλίας. Αλλά όμως, αυτό το γεγονός είναι πρωτόγνωρο με τη διαδικασία εξέλιξης της σεισμικής δραστηριότητας. Δηλαδή, καμία σεισμική διέγερση δεν μοιάζει με καμία άλλη. Και αυτό καλούμαστε εμείς να το προδιορίσουμε, πράγμα το οποίο είναι αρκετά, αρκετά δύσκολο. Έτσι λοιπόν είχαμε αυξομοιώσει σε όλη αυτή τη διαδικασία ένα μακρύ χρονικό διάστημα. Mm-hmm. Μας εξέπληξε αυτό το χρονικό διάστημα και 27 Σεπτέμβρη είχαμε την έξαρση. Το σεισμό, το μεγάλο σεισμό, ο οποίος ήταν και καταστροφικό. Δηλαδή, οι τηλεθεατές εδώ στα στοιχεία που μας παραχωρήσατε με τη βοήθεια της ομάδας σας, κύριε Λέκα, φαίνεται ότι ενώ υπάρχει μία δραστηριότητα έντονη που ξεκινάει από την πρώτη μέρα του Ιουνίου και φτάνει και μέχρι και σήμερα, βλέπουμε από τα διαγράμματα πόσο πολύ πυκνώνει το συγκεκριμένο φαινόμενο από τις 19 Σεπτεμβρίου και έπειτα. Δηλαδή, ουσιαστικά η φύση σαν να έστελνε κάποια προμηνύματα, και δεν θέλω να κάνουν συνειρμούς οι τηλεθεατές, δηλαδή πριν τον κύριο σεισμό, βλέπουμε ότι υπήρχε η σεισμική δραστηριότητα άρχισε να κορυφώνεται στην ευρύτερη περιοχή του Αρκαλοχωρίου για να φτάσουμε στην 27η του Σεπτέμβριου, που έχουμε και αυτόν τον σεισμό που δυστυχώς τύχησε και τη ζωή ενός συνανθρώπου μας. Ακριβώς. Έχουμε να κάνουμε μια ιδιόρυθμη εξέλιξη μέσα στον χρόνο. Αντίστοιχη ήταν και αυτό της Θήβας. Και σε Θήβα, αυτό το χρονικό διάστημα που προαναφέρατε, είχαμε διέγερση. Και αυτό φανερώνει ακριβώς αυτό που θα πω στη συνέχεια. Ότι η κάθε περιοχή, το κάθε φαινόμενο, έχει τα δικά του χαρακτηριστικά που δεν μπορούμε να τα προσδιορίσουμε και πολύ περισσότερο δεν μπορούμε να τα ορίσουμε. Η κάθε μία περιοχή, ξέρετε τι γίνεται, πολλοί μιλάνε για τους σεισμούς και άνθρωποι οι οποίοι ενδεχομένως να μην έχουν εμβαθύνει τόσο πολύ, και δεν μιλάω για κανέναν από τους συναδέλφους, αυτό πρέπει να το σημειώσω. Mm-hmm. Αλλά
Εγώ προέρχομαι από την, αν θέλετε, την κλασική γεωλογία. Mm-hmm. Την τεκτονική, την τυραννική γεωλογία, η οποία διερευνά ουσιαστικά τη δομή του υπεδάφους μέσα στην Ελλάδα. Και ιδιαίτερα βέβαια στην Κρήτη. Ξέρουμε ότι κάθε περιοχή, το Αρκαλοχώρι για παράδειγμα, από τον Άγιο Νικόλαο, από τα Χανιά, από το Ρέθυμνο, από την Παλαιοχώρα, από οτιδήποτε άλλο, είναι τελείως διαφορετικά σαν συνθήκες. Έχουμε τελείως διαφορετικές σεισμοτεκτονικές συνθήκες. Η κάθε μία περιοχή έχει τις σφραγίδες της. Και διαφέρει πάρα πολύ από την γειτονική της περιοχή. Πάντως κρατάω και αυτό που είπατε. Πολύ περισσότερο από μακρυσμένες περιοχές. Πάντως κρατάω αυτό που είπατε, και επειδή είστε και πρόεδρος του ΟΑΣΠ, αυτό σίγουρα νομίζω ότι τους επιστήμονες σας κάνει πιο σοφούς, παρατηρώντας και καταγράφοντας αυτή τη σεισμική ακολουθία εδώ στην Κρήτη τους τελευταίους 6 μήνες. Κρατάω αυτή την φράση που είπατε, ότι είναι μια πρωτόγνωρη σεισμική δραστηριότητα όσον αφορά τα χαρακτηριστικά της. Και θα προσθέσω ένα στοιχείο που μας έχετε παραχωρήσει. Να δούμε τον δεύτερο πίνακα, κύριε Ελέκα, που έχει τη σεισμική δραστηριότητα από την 1η Ιανουαρίου, από την 1η Ιουνίου, με συγχωρείτε, μέχρι και 8 Νοεμβρίου, όπου αφορά τους σεισμούς που είναι από 3 Ρίχτερ και πάνω. Δηλαδή βλέπουμε ότι υπάρχει μια μεγάλη πυκνότητα όσον αφορά τα 3 Ρίχτερ, δηλαδή έχουμε αρκετούς μεσαίου προς δυνατούς σεισμούς να καταγράφονται στο Αρκαλοχώρι. Και με δεδομένο ότι το εστιακό βάθος ήταν και πολύ μικρό και εξακολουθεί να είναι, γίνονται ιδιαίτερα αισθητοί όχι μόνο στην περιοχή αλλά και στην πόλη του Ηρακλείου. Βεβαίως. Τα δύο διαγράμματα αυτά δείχνουν παραστατικά ότι στο μένα ένα διάγραμμα έχουμε τον αριθμό των σεισμών μικρών, από μικρά μεγέθη. Στο δε άλλο διάγραμμα τα μεγέθη είναι τα πιο μεγάλα μεγέθη συμπεριλαμβάνονται. Γιατί όταν πάμε σε πολύ μικρά μεγέθη, κανένας χάνεται στον αριθμό, χωρίς να έχουν ιδιαίτερη σημασία αυτή η καθ' αυτή τη στιγμή, γιατί είναι πολύ μικρά μεγέθη. Γιατί μην ξεχνάμε ότι ο 4 σεισμός είναι 30 φορές μεγαλύτερος από τον 3 και 900 φορές μεγαλύτερος από τον 2. Συνεπώς, αν πάρουμε τους σεισμούς με μέγεθος 2, καταλαβαίνετε ότι χανόμαστε μέσα στους αριθμούς, χωρίς να πιάνουμε το ποσό της ενέργειας που απελευθερώνεται. Που ουσιαστικά απελευθερώνεται πολύ πιο γρήγορα από τους σεισμούς με μέγεθος 4 βαθμών. Αληθεύει αυτό που λένε οι ειδικοί, ότι στην περίπτωση της Κρήτης, του Αρκαλοχωρίου, του Δήμου Μηνώα Πεδιάδος, αλλά και της ευρύτερης περιοχής των Αρχανών Αστερουσίων, έχουμε στην ιστορία, στην πρόσφατη ιστορία των σεισμών, τον μεγαλύτερο αριθμό σεισμών πάνω από 3 Ρίχτερ πριν τον κύριο σεισμό και μετά τον κύριο σεισμό? Ναι, αυτό ισχύει. Βεβαίως ισχύει για όσο έχουμε ακριβείς παρατηρήσεις στο παρελθόν. Mm-hmm. Ας μην ξεχνάμε ότι σήμερα έχουμε να κάνουμε, παρά τις επιλήψεις που υπάρχουν σε όργανα και οι οποίες βέβαια οφείλονται σε διαφόρους λόγους, αλλά έχουμε μια πάρα πολύ καλή εικόνα, την οποία δεν είχαμε πριν 10 χρόνια, πριν 20 χρόνια και προπαντός πριν 30 και 40 και 50 χρόνια. Υπάρχει εξήγηση σε αυτό το φαινόμενο, γιατί όταν ένας σεισμός της τάξης των 5,8 ή 6 Ρίχτερ γίνεται σε μια περιοχή με τόσο μικρό εστιακό βάθος και έχουμε τόσες πολλές ζημιές, τόσες μεγάλες καταστροφές, αυτή η καταπώνηση των κτηρίων συνεχίζεται όταν υπάρχει μια έντονη σεισμική δραστηριότητα άνω των 3 Ρίχτερ. Δηλαδή, ένας έλεγχος στα τέλη του Σεπτέμβρη μπορεί να είναι εντελώς διαφορετικός για ένα κτίριο που ήταν οριακά στο να θεωρηθεί κατοικήσιμο ή μη κατοικήσιμο. Και όπως καταλαβαίνετε, αυτό ανησυχεί τους πολίτες που εξακολουθούν να ζουν στην περιοχή. Σε αυτό έχετε απόλυτο δίκαιο, γιατί η σεισμική δραστηριότητα ουσιαστικά επιβαρύνει τα κτίρια. Βεβαίως, μια ορισμένη κατηγορία κτίριων, δηλαδή τα παλιά κτίρια, τα κτίρια τα οποία είναι νέα κτίρια, με τον αντισεισμικό κανονισμό, με οπλισμένο σκυρόδερμα, είναι ελαστικά κτίρια τα οποία μπορούν και αντέχουν και υποδέχονται με πάρα πολύ μεγάλη ασφάλεια και χωρίς περαιτέρω επιβαρύνσεις σεισμούς της τάξης των 2, των 3, των 4 βαθμών. Θα έλεγα ότι αυτοί οι σεισμοί κάνουν καλό σε αυτά τα κτίρια. Δηλαδή, γιατί εξασκούνται οι ελαστικές προτάσεις επάνω τους και αυτό τα διεγείρει με έναν πολύ ομαλό τρόπο. Βεβαίως, αυτό δεν ισχύει για τα παλιά κτίρια και τα κτίρια τα οποία έχουν υποστεί ζημιές και διαρρήξεις
στον φέροντα οργανισμό που είτε είναι από οπλισμένο σκυρόδεμα, είτε είναι από τυφοπία, είτε από είναι μάνα μέσα. Mm-hmm. Εκεί όμως, όπου υπάρχουν διαρρήξεις, όπου υπάρχουν χαίρονται διαρρήξεις, όπως λέμε, αυτοί οι μικροί σεισμοί πραγματικά οριακά μπορεί να επηρεάσουν το κτίριο για το κτίριο να υποστεί περαιτέρω βλάβες. Κύριε καθηγητά, η αλήθεια είναι ότι τις τελευταίες 6-7 ημέρες υπάρχει μία πτωτική τάση όσον αφορά τη σεισμική δραστηριότητα. Όχι όμως και ανύπαρκτη, δηλαδή εξακολουθούν να γίνονται σεισμοί. Έχουμε έναν κύριο σεισμό στις 27 Σεπτέμβρη. Έχουμε δεκάδες σεισμούς άνω των 3 Ρίχτερ. Τι πιθανότητα υπάρχει μέχρι τα Χριστούγεννα, γιατί τουλάχιστον αυτό είναι το χρονοδιάγραμμα που δίνετε όλοι εσείς οι ειδικοί, ότι εκεί μέχρι τις γιορτές σιγά σιγά αυτή η σεισμική δραστηριότητα θα σβήσει στην περιοχή. Τι πιθανότητα υπάρχει να δοθεί να υπάρξει ένα νέο σεισμικό φαινόμενο ή η εκτόνωση πια θωρακίζει περισσότερο την περιοχή στους Δήμους Μινώα, Παιδιάδος και Αρχανών Αστερουσίων? Είναι ένα ερώτημα που το θέτουν πάρα πολύ έντονα οι κάτοικοι της περιοχής. Δηλαδή θα κάνει τον κύκλο του και θα τελειώσει? Κοιτάξτε, από ό,τι φαίνεται έτσι ακριβώς είναι. Δηλαδή όσο περνάει ο χρόνος, το είχαμε πει όλοι σχεδόν οι συνάδελφοι, όσο περνάει ο χρόνος οι σεισμοί θα μειώνονται σε αριθμό και θα έχουν μικρότερο μέγεθος. Βεβαίως, μέσα σε αυτή την πορεία υπάρχουν αυξομοιώσεις. Αυξομοιώσεις που σημαίνει ότι μία εβδομάδα μπορεί να έχουμε πιο πάνω σεισμούς και την άλλη να έχουμε ακόμα λιγότερους. Αυτό θα γίνει και στο διάστημα από τώρα και πέρα. Θεωρούμε ότι μέχρι τα Χριστούγεννα θα υπάρχει απομείωση και του αριθμού και του μεγέθους των σεισμών. Αυτό όμως δεν αποκλείει το να έχουμε κάποιο σεισμό 3,5 βαθμών, παράδειγμα, είτε και 4 βαθμών, το Πάσχα. Αυτό δεν σημαίνει τίποτα. Αυτό αντίθετα ενισχύει το γεγονός ότι είμαστε σε μετασεισμική ακολουθία και απομακρύνονται με τον πιο καλό τρόπο οι τεκτονικές δυνάμεις που έχουν συσσωρευτεί. Θα πρέπει να πούμε ότι στο σεισμό της Σάπου δεν είχαμε μια φτωχή, εξαιρετικά φτωχή μετασεισμική ακολουθία. Ενώ στο σεισμό του Τυρνάβου είχα μια πλούσια ακολουθία. Άρα μπορεί να γίνει. Κύριε καθηγητά, έχει τα δικά της χαρακτηριστικά. Βεβαίως. Εγώ θα ρωτήσω ευθέως και μετά θα σας παραδώσω στους δημάρχους Αρχανών Αστερουσίων και Μινώων Παιδιάδος που θέλουν να σας θέσουν τα δικά τους ερωτήματα. Υπάρχει πιθανότητα σε αυτήν την μετασεισμική ακολουθία να έχουμε και μια σεισμική δόνηση κοντά στα 5 Ρίχτερ στην ευρύτερη περιοχή? Υπάρχει μια μικρή πιθανότητα γι' αυτό. Δεν αποκλείουμε. Το 5 είναι ένας καλός μετασεισμός, θα έλεγε κανένας, για την περιοχή. Αλλά θεωρώ ότι οι πιθανότητες για να εκτεινωθεί ένας πεντάρης αυτή τη στιγμή είναι πάρα πάρα πολύ μικρές. Μπορεί να εκτεινωθούν 3 σεισμοί της τάξης των 4,5 ή 4 βαθμών. Αυτό κανένα το ξέρει. Το σίγουρο είναι ότι η περιοχή άδειασε από ενέργεια, γιατί έδωσε μεγάλα γεγονότα παρατεταμένα σε μια παρατεταμένη χρονική περίοδο. Συνεπώς, αυτό που απομένει είναι πάρα πολύ μικρό. Και αυτό μπορεί να εκδηλωθεί με πολλούς τρόπους. Είτε με πολλούς σεισμούς της τάξης των 3, είτε με μερικούς των 4 ή ακόμα και με έναν της τάξης των 5 βαθμών. Μάλιστα. Νομίζω ότι ήσασταν ξεκάθαρος. Ο Δήμαρχος Μινώα Παιδιάδος, που είναι και ο Δήμαρχος που σηκώνει στις πλάτες του μαζί με τον Δήμαρχο Αρχανών Αστερουσίων και το μεγαλύτερο βάρος δυστυχώς των καταστροφών, μάλιστα ο κύριος Φραγκάκης τριγνεί και έναν συμπολίτη του στο χωριό Μάρθα. Θέλει να σας θέσει ένα ερώτημα. Ναι, κύριε Δήμαρχε. Βεβαίως. Καλησπέρα, κύριε Λέκα. Καλησπέρα, τι κάνετε? Καλά, εσείς? Εύχομαι καλή δύναμη και στους δύο δημάρχους της περιοχής. Να είστε καλά. Ήθελα να σας κάνω το εξής ερώτημα, το οποίο τουλάχιστον εμένα σαν δήμαρχος με απασχολεί στην περιοχή μου. Ο σεισμός ο δικός μας εκεί πέρα είχε μια ιδιομορφία όσον αφορά, ακούγοντας εσάς που τα λέγατε αυτά τα πράγματα, όσον αφορά το ατζή, που ήταν κάτι το στον αριθμό πολύ ψηλό, και όσον αφορά και με τον τρόπο που εκδηλώθηκε. Ένας σεισμός λίγο παράξενος και όσο ο συνηθισμένος όπως όλοι οι άλλοι. Προτίθεστε, αυτή είναι η ερώτηση τώρα, προτίθεστε να κάνετε κάποια εισήγηση σαν να αλλάξει ο αντισεισμικός νόμος και εμάς που αυτή τη στιγμή πρέπει να ενοικοδομήσουμε την περιοχή μας, με ποιο τρόπο πρέπει να ενοικοδομηθεί και πρέπει να περιμένουμε να βγει κάτι καινούργιο, ή με τον παλιό αντισεισμικό του 2000 θα πάμε μπροστά? Είναι κάτι που είναι νομίζω πολύ σοβαρό και πρέπει άμεσα να έχουμε μια απάντηση από την πολιτεία για το θέμα αυτό. Θα σας δώσω την, είναι πολύ εύστοχη καταρχάς η ερώτησή σας
για πολλούς και διαφόρους λόγους, ακόμα και για πολύ εξειδικευμένους επιστημονικούς λόγους. Καταρχάς, είχαμε να κάνουμε μια μεγάλη επιτάχυνση στις τάξεις του 0,8 του τσι, της βαρύτητας δηλαδή. Μπαίνει ένα θέμα εκεί πέρα. Αν αυτή η καταγραφή είναι αξιόπιστη ή όχι. Τη θεωρούμε αξιόπιστη και δεν έχουμε και άλλη καταγραφή. Αλλά βεβαίως αυτό πρέπει να το διερευνήσουμε. Δηλαδή να διερευνήσουμε κατά πόσο ενδεχομένως να επηρεάσει και αυτή η καταγραφή από δευτερεύοντες παράγοντες. Όπως έγινε στην αντίστοιχη στον σεισμό του 1999 στην Αθήνα από την καταγραφή του κεραμικού. Άρα λοιπόν ένα θέμα είναι αυτό. Αλλά όμως δεν μπορούμε να το αφαιρετήσουμε δεδομένου ότι υπάρχει μια καταγραφή. Αλλά θέλει διερεύνηση αυτή η καταγραφή και μάλιστα αυτή η καταγραφή έγινε από μηχανήματα των Οργανισμών της Συμβουλικού Κυριαρχού και Προστασίας και του ΙΤΣΑΚ. Λοιπόν, το ένα είναι αυτό. Το δεύτερο είναι ότι ακόμα και με τόσο υψηλή τιμή του τζι, οι βλάβες για κτίρια τα οποία είναι υπολογισμένα με τον αντισεισμικό κανονισμό ήταν ελάχιστες. Για κτίρια βεβαίως τα οποία δεν ήταν υπολογισμένα με τον αντισεισμικό κανονισμό, ήταν αυτές τις κατασκευές, ήταν πριν τον αντισεισμικό κανονισμό, ήταν παλιά κτίρια, ήταν κτίρια που είχαν υποστεί μετατροπές ή προσθήκες διάφορες. Εκεί πια θεωρούμε ότι δεν ανταποκρίνονται στις επιταγές του αντισεισμικού σχεδιασμού και κανονισμού και γι' αυτό ήταν δικαιολογημένες οι βλάβες. Αλλά οι βλάβες, επαναλαμβάνω, που αναπτύχθηκαν στα κτίρια που έχουν σχεδιαστεί και έχουν κατασκευαστεί με τον υφιστάμενο αντισεισμικό κανονισμό ήταν σχεδόν μηδενικές. Συνεπώς αυτό τι σημαίνει. Σημαίνει ότι ο αντισεισμικός κανονισμός ανταποκρίνεται και με βέβαια και συζητήσεις που είχα και με τους μηχανικούς, το τεχνικό επιμετρείο κτλ., δεν κρίνεται σκόπιμο σε καμία περίπτωση να αλλάξει ο αντισεισμικός κανονισμός. Δεν βλέπουμε δηλαδή κάτι που να πήγε στραβά, κάτι που να προσθέθηκε στη γνώση μας, έτσι ώστε να αλλάξει ο αντισεισμικός κανονισμός. Εκείνο όμως που θα πρέπει να γίνει είναι το εξής. Και είναι διαφορετικό τελείως από την εφαρμογή και την τήρηση του αντισεισμικού κανονισμού. Είναι ότι θα πρέπει να προχωρήσουμε, όπως σας είχα πει και κατευθείαν και στο συντονιστικό που είχαμε. Και βέβαια αυτό δεν ισχύει μόνο για τη δικιά σας περιοχή, αλλά κατά προτεραιότητα για τη δικιά σας περιοχή. Θα πρέπει να προχωρήσουμε σε μία μικροσεισμική μελέτη της περιοχής, έτσι ώστε και μικροζωνική μελέτη, έτσι ώστε να δούμε τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που επιβάλλει να τα διερευνήσουμε ο αντισεισμικός κανονισμός. Να δούμε τι χαρακτηριστικά έχει η περιοχή, η ευρύτερη περιοχή. Μάλιστα. Στα πλαίσια και της εκπόνησης του νέου χωροταξικού σχεδίου. Κύριε καθηγητά, να σας θέσει ένα ερώτημα και ο Δήμαρχος Αρχανών Αστερουσίων. Δεν έχω ουσιαστικά να θέσω κάποιο ερώτημα στον κύριο καθηγητά, να τον ευχαριστήσω εγώ για την βοήθεια όλο αυτό το διάστημα. Ήταν δίπλα μας. Η επιστημονική του άποψη, η γνώση του ήταν καθοριστική στο να μας δώσουν κατευθύνσεις. Το φαινόμενο εξελίχθηκε ουσιαστικά όσο μπορούμε να γνωρίζουμε, όπως το έχουν πει οι σεισμολόγοι. Εμείς τον ευχαριστούμε. Το θέμα τώρα των κατασκευών έχει είναι όπως ακριβώς τα είπε ο κύριος καθηγητής. Μπορώ να σας το πω και ως πολιτικός μηχανικός. Οι ζημιές αυτές που έπαθαν, τα έπαθαν τα δίσκαμπτα κτίρια, δηλαδή τα πετρόχουσα κτίρια, τα εύκαμπτα κτίρια. Είπε όμως λίγο ο κύριος καθηγητής και για την καταπώνηση που ακολουθείται από τη σεισμική ακολουθία. Η καταπώνηση όταν υπάρχουν αρθρώσεις, όπως είπε ο κύριος καθηγητής, δηλαδή όταν έχει υπάρξει μια διάρρηξη του χειροδέματος, τότε ναι. Όταν ο φέρον οργανισμός δεν πάθει τίποτα, η καταπώνηση ενδεχομένως να είναι και σε θετική τέτοια, να μην δημιουργήσει πρόβλημα στα εύκαμπτα κτίρια, δηλαδή αποκλεισμένο χειρόδημα. Εν πάση περιπτώσει, εμείς κύριε καθηγητά, σας ευχαριστούμε για όλη την προσπάθεια, όλο αυτό το διάστημα που ήσασταν δίπλα μας. Ήταν πολύ σημαντικό για μας. Πριν αποδεσμεύσω τον κύριο καθηγητή και τον ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέμβαση απόψε και για τα στοιχεία που μας παραχώρησε όσον αφορά τη σεισμική δραστηριότητα, δεν ξέρω αν ο αντιπεριφερειάρχης πολιτικής προστασίας της περιφέρειας Κρήτης, ο κύριος Λιονταράκης, θα ήθελε να θέσει ένα ερώτημα στον πρόεδρο του ΟΑΣ. Καταρχήν, ναι, θα ήθελα μία ερώτηση. Μία επισήμανση, καταρχήν, ένα ευχαριστήριο προς τον κύριο Λέκα, που ο άνθρωπος από την πρώτη στιγμή και ο ΟΑΣ είναι σαρκαλοχώροι, συμβουλεύοντας κατάλληλα και την περιφέρεια και τους Δήμους που έχουν πληγεί. Να τονίσω ότι έχουμε συνεργαστεί και στο παρελθόν με τον ΟΑΣ παρέχοντας σεμινάρια όσον αφορά αυτές ακριβώς καταστάσεις, έκτακτες καταστάσεις σε σχολικές μονάδες. Δύναται όλη αυτή η σεισμική ακολουθία, κύριε Λέκα, να ενεργοποιήσει άλλα ρήγματα στην περιοχή. Είναι κάτι που το εισπράττουμε, είναι κάτι που και στο δημόσιο διάλογο έχει τεθεί. Κατά τη δική σας άποψη, υπάρχει τέτοιο σενάριο?
Και θα ήθελα να προσθέσω, γιατί είχα σκοπό να κάνω και εγώ ένα τελευταίο ερώτημα, στο ερώτημα του κυρίου Λιονταράκη, κύριε καθηγητά, το γεγονός ότι το τελευταίο διάστημα, με εξαίρεση την ευρύτερη περιοχή του Αρκαλοχωρίου, υπάρχει μια σεισμική ησυχία στην Κρήτη. Δηλαδή, από δυτικά, Χανιά, Ρέθυμνο, δίδονται ελάχιστοι σεισμοί. Είχαμε βεβαίως και τον σεισμό στην θαλάσσια περιοχή κοντά στη Σιτία, τα 6 Ρίχτερ. Όπως καταλαβαίνετε, ο κόσμος στην υπόλοιπη Κρήτη, στο Λασίθι, στα Χανιά, στο Ρέθυμνο, λένε υπάρχει μια σεισμική δραστηριότητα που εξελίσσεται στην Κρήτη. Όμως στα Χανιά, ας πούμε, είχαμε συνηθίσει μέσα στον χρόνο να έχει 4-5 σεισμικά φαινόμενα. Σχετίζεται αυτό? Θα μπορούσε να κλείσει ο κύκλος του Αρκαλοχωρίου και να ανοίξει ένας νέος κύκλος κάπου αλλού, για να το συνδέσω στο ερώτημα του κυρίου Λεονταράκη? Εντάξει, αυτό δεν μπορούμε να το τεκμηριώσουμε, ούτε να το αρνηθούμε, ούτε να το υποστηρίξουμε. Σας είπα ότι κάθε περιοχή έχει τα δικά της χαρακτηριστικά. Οι μεταφορές δυνάμεων από περιοχή σε περιοχή, έτσι ώστε να αρχίσει ένας σεισμικός κύκλος, είναι ακόμα αδιευκρίνιστες. Μόνο υποθέσεις μπορεί να γίνονται. Σίγουρα υπάρχει μεταφορά των τεκτονικών δυνάμεων όταν έχουμε μεγάλες σεισμικές δονήσεις της τάξης των 6,5, των 7, των 7,5 βαθμών κυρίως. Εκεί πραγματικά οι τεκτονικές δυνάμεις μεταφέρονται, απελευθερώνονται από μια περιοχή και μεταφέρονται σε άλλη περιοχή. Αλλά εδώ έχουμε να κάνουμε για ένα σχετικά μικρό σεισμό και το θέμα του επηρεασμού άλλων περιοχών δεν νομίζω ότι έχει και πολύ μεγάλη πιθανότητα να εκδηλωθεί σε σεισμική δραστηριότητα, βεβαίως, σε μια άλλη περιοχή της Κρήτης. Πάντως, όλα διερευνούνται χωρίς να υπάρχει, βεβαίως, κάτι το συγκεκριμένο, κάτι το οποίο μπορούμε να στηρίξουμε. Επιστημονικά το διερευνούμε, αλλά μέχρι στιγμής δεν μπορούμε να αποκαλύψουμε περιοχές οι οποίες να έχουν κάποια πιθανότητα να επηρεαστούν από αυτή τη μεγάλη σεισμική δόγηση. Με βάση τους δύο πίνακες που είδαμε, κύριε Λέκα, μπορείτε να μου πείτε πάνω κάτω πώς είναι οι σεισμοί που έχουν γίνει από την 1η Ιουνίου μέχρι και σήμερα στην ευρύτερη περιοχή του Αρκαλοχωρίου? Μεγαλύτερη των 2,5 βαθμών έχουν γίνει πάνω από 1.200-1.300 σεισμοί όλο αυτό το χρονικό διάστημα. Βεβαίως αυτό, το τι αριθμό σεισμός έχει καταγραφεί, εξαρτάται και από τα όργανα τα οποία είναι τοποθετημένα και προς τα που είναι προσανατολισμένα τα όργανα. Πάντως είναι ένας πολύ μεγάλος αριθμός, 1.300 σεισμοί πάνω από 2,5 ρίχτερ σε μια περιοχή. Είναι ένας τεράστιος αριθμός μέσα σε 6 μήνες. Είναι ένας μεγάλος αριθμός. Το ίδιο ακριβώς είχαμε και στην Θήβα. Μην νομίζετε ότι είναι μια ιδιαίτερη περίπτωση. Όταν πάμε σε περίπτωση όπου έχουμε για μακρό χρονικό διάστημα πολλές σεισμικές δονήσεις, τότε ο αριθμός ξεφεύγει κατά πολύ. Και είναι και πολλοί σεισμοί οι οποίοι δεν καταγράφονται από τα όργανα, γιατί όπως λέμε, όταν ένα όργανο δέχεται καταιγισμό πυρών από σεισμούς, ένα γεγονός μπορεί να είναι στη σκιά ενός άλλου γεγονότος.